χειριστούμε. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, δεν αντιδράς με βία. Είναι ανεπίτρεπτο. Συμφωνώ απόλυτα. Εκεί που διαφωνώ μαζί σου είναι το ότι ξεκινάμε την κουβέντα θεωρώντας δεδομένο ότι υπήρξε βία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι υπήρξε βία? Γιατί? Σε έκανε μήνυση. Το ότι κάποιος κάνει μήνυση δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο. Γιατί υιοθετείς ότι είπε ότι χτύπησε? Γιατί? Γιατί όταν αυτό ακούς... είναι που δεν καταλαβαίνω εγώ. Θα σου πω γιατί. Γιατί σαν γυναίκα. Α, αυτό. Α, εδώ ήθελα να πω. Όταν ακούω μια γυναίκα να λέει ότι κάποιος με χτύπησε. Ό,τι και να έχει γίνει, όσο και να σε συμπαθώ. Πώς θα νιώσεις όμως τώρα, Φέη μου, μόλις ακούσεις τα γεγονότα? Όταν ακούω μια γυναίκα, έχει τα χίλια δίκια και είναι ανεπίτρεπτο. Ωραία. Ό,τι και να έχει πώς γίνει. Πώς θα νιώσεις τώρα που θα ακούσεις τα γεγονότα, πώς θα νιώσεις που θα έχεις άδικο? Η κυρία Παυλίδου, την οποία ειλικρινά συμπαθώ, δεν έκανε μια κίνηση που έπρεπε να κάνει. Αυτό που λέγαμε με την ατάκα. Δεν ισχύει. Είναι μια κίνηση που έπρεπε να κάνει. Εγώ νόμιζα ότι έγινε κατά λάθος. Γιατί γίνονται αυτά. Εκεί που άλλαζα και γέλαγα, θα σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Αλιβάτσης, μου λέει η Σοφία Παυλίδου αυτή την κίνηση δεν την έκανε επίτηδες. Τι λες, του λέει. Ανοίγω την πόρτα και φωνάζω πάνω στον πανόροφο. Βρε Σοφία, γιατί δεν έκανες την κίνηση? Και μου είπε δεν μου βγήκε και δεν το έκανα. Τι εννοείς δεν σου βγήκε και δεν το έκανες? Υπήρξε μια ένταση, υπήρξαν εκατέρωθεν αντικλήσεις. Ήσουν ακόμα κάτω. Ήμουν κάτω, ναι, κανονικά, κανονικά. Φεύγοντας και βρίζοντας η Σοφία Παυλίδου, ήμουν κάτω. Ήμουν ξυπόλυτος. Εσύ δεν της μίλησες άσχημα? Κι εγώ, κι εγώ. Κι εγώ, τώρα να λέμε ψέματα. Κι εγώ μίλησα άσχημα. Και εκείνη μίλησε άσχημα. Και συνεχίζει την κουβέντα, και κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, στην ένταση υπήρξαν και. Ένταση και ύβρις. Θέλοντας, ήταν εξαιρετικά αριστική σε όλη αυτή την ιστορία, φεύγοντας να πάει στο καμαρίνι της και βρίζοντας ταυτόχρονα, είπε ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Δεν το λέω αυτή την κίνηση, δεν την κάνω αυτή την κίνηση. Και γυμνός όπως είμαι, ανεβαίνω πάνω να ζητήσω το λόγο και να πω γιατί δεν θα την κάνεις. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα να το κάνεις αυτό, Σοφία. Και άνοιξα έντονα την πόρτα, το παραδέχομαι. Άνοιξα έντονα την πόρτα. Τι τότε σημαίνει δεν... άνοιξα έντονα την πόρτα? Άνοιξα έντονα την πόρτα. Δηλαδή παραβίασα το χώρο της. Δεκτών. Άνοιξα έντονα την πόρτα. Το δέχομαι λάθος μου και αυτό.